Σπρώχνεσαι, πες μου, πες μου. Μη μου αφήσεις εκπλήξεις μόνο στον αέρα της εκπομπής. Δεν το έχω ζήσει. Το είχα μια ζωή ανησυχία για μένα. Μη μου συμβεί με άλλον, θα τρελαθώ. Όχι, 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 θα βολευτώ, θα βολευτώ. Θα βολευτείς. Αν δεν μου βολεύεσαι στον καναπέ με τόσα μαξιλάρια. Γι' αυτό είναι να τα βρω. Πώς βολευόσουν στο καρεκλάκι από εκεί. Είδες, μερικές φορές θα το φακίρι, κάτσε καλύτερα, δεν ξέρω. Όχι, μια χαρά. Είναι επειδή είναι η ωραία καινούργια μου, ο νέος μου αυτός εδώ. Εντάξει, θα κάθομαι έτσι πίσω. Σε πειράζει να είμαι λίγο έτσι αραχτή. Κάθε μέρα σε συζητάμε, θέλω να ξέρεις, έτσι. Κάθε μέρα λέμε. Γιατί. Πώς τη βλέπεις. Όχι. Πώς τη βλέπεις να βγάζει εβδομάδα εδώ, να βγάζει δύο εβδομάδες. Δεν είναι θέμα μόνο πότε θα γεννήσεις. Γιατί εντάξει, είπαμε, έχεις μπροστά σου μέρες. Καλά, 2.460, χτες μετρηθήκαμε. Άψογα. Σωστά. Προχωράμε. Μα το βλέπουμε, γιατί πια έχει αρχίσει και φαίνεται. Όχι η κοιλιά. Το βλέπουμε. Όλο. Όλο. Αρχίζει πια και αναπτύσσεται το. Δεν ξέρω πώς να το πάρει, Ελένη, αυτό. Αν μου το λες να το πάρει. Πολύ ωραία, που σημαίνει ότι ο κύκλος σου ως εγκυμονούσα, ναι, δεύτερος κύκλος, ολοκληρώνεται σιγά-σιγά, ναι, και μπαίνει σιγά-σιγά στο τελικό στάδιο. Εγώ λες αυτό και... λέω ότι βλέπω σαν εικόνα. Γιατί και δεν έλεγε και τίποτα άλλο. Μπορώ να κάνω και τίποτα τώρα. Όχι, ρε, δεν τίποτα άλλο. Δεν μου λες τώρα, χωρίς πλάκα, στο θέμα κιλών, ναι, σε σχέση με την προηγούμενη φορά, την αντίστοιχη φάση. Τα μισά. Είχες πάρει τόσο παραπάνω. Είχες πάρει παραπάνω. Τερμάτισα στην πρώτη γυμοσύνη στα 30 κιλά και τώρα έχω ακόμα ένα μήνα και έχω πάρει 12,5. Καμία σχέση. Δηλαδή, πώς θα πάρω, άντε να φτάσω 17. Ωραία, αυτό ολόκληρο είναι μια διατριβή. Δηλαδή, την οποία θα έπρεπε να τη μοιραστείς και με άλλες γυναίκες οι οποίες μπορεί στο πρώτο μωρό να πήραν πάρα πολλά κιλά και να μην θέλουν να το ξαναπεράσουν αυτό το στάδιο δεύτερη φορά. Γιατί όταν το αντιμετωπίζεις και είσαι έγκυος, επειδή όλα τα βλέπεις και πρέπει να τα βλέπεις πολύ όμορφα, δεν δίνεις σημασία πάνω κάτω τώρα να θα φύγει ένα 5 κιλό. Του δίνεις και αν φύγει όμως 15 κιλό, ναι, όταν θα γεννήσεις και μετά, τότε αρχίζει να σε απασχολεί και λες, μα γιατί δεν φεύγει. Θέλω να μου πεις τι σκεφτόσουν όταν με έβλεπες τότε, να παίρνω. Θέλω να σου πω τι σκεφτόμουν, πόσο χαρούμενη ήσουν. Ήμουνα πολύ, πολύ. Πόσο ευτυχισμένη ήσουν. Και επειδή κάθε φορά, η πρώτη φορά που γνωρίζουμε κάτι, είτε λέγεται πρώτη φορά μένω έγκυος, είτε λέγεται, άστε το πρώτη φορά αριστερά, και αυτό το είδαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχόλια των πάνω, θέλω να σας τα πω, έτσι, γιατί κάνουν και την πλάκα, τους γελάνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρώτη φορά έγκυος. Είναι η πρώτη, δεν το ξεχνάς. Πρώτη φορά, και ελπίζω τελευταία, για όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ, παντρεύτηκα. Πρώτη φορά πήρα το πρώτο μου σπίτι. Δεν έχει σημασία αν είναι 25 τετραγωνικά. Πρώτη φορά σεξ, να το πούμε και αυτό. Πρώτη φορά σεξ. Δεν είναι όλα, μια πρωτιά σημαντική. Όλα της πρώτης φοράς, όπως και να είναι, τα θυμάσαι πάντα. Έτσι. Και επειδή είναι ένα καινούργιο ταξίδι που κανείς δεν το ξέρει πώς θα πάει, το απολαμβάνει, γιατί εννοείται ότι το έχει ζητήσει και το κάνεις. Δεν το βγαλώνεις. Δεν σου το επιβάλλει κανείς με το ζόρι, ούτε να αποκτήσεις ένα παιδί, ούτε να παντρευτείς, ούτε να μείνεις μόνος σου, ενώ να νοικιάσεις ή αγοράσεις. Τέλος πάντων, να μείνεις μόνος σου για πρώτη φορά, είναι δικές σου επιλογές και τις χαίρεσαι. Εσύ λοιπόν, η αίσθηση που μας έδινε στην προηγούμενη εγκυμοσύνη και εγώ πια ως πλέον στρατηγός στο θέμα γένα. Εμένα ήταν η τέταρτη, δηλαδή τα είχα δει τα θέματα αυτά πολλές φορές. Για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο. Ένας άνθρωπος πολύ ευτυχισμένος που ζει τον ήρωα του. Πάρα πολύ. Ήσουν με τον άντρα που ήθελες να είσαι. Τώρα. Είχες φτάσει στο γάμο, ήθελες να κάνεις παιδί. Καμία σχέση. Πέρασε στη φάση των αγωνιών. Πέρασε ο πρώτος μήνας γιατί δεν μένω έγκυος. Πέρασε ο τρίτος μήνας γιατί δεν μένω έγκυος. Καλά. Έγινε και τίποτα θα μείνει. Στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο. Άλλοι μπορεί να περιμένουν και 5 χρόνια για αυτή την πρώτη φορά έγκυος. Τα έχω ξεχάσει. Οπότε το έλεγες με τον τρόπο σου ότι δεν με νοιάζει καθόλου και αν θα πάρω και 50 κιλά. Καθόλου. Ναι. Μετά σε ένοιαζε. Ένοιαξε λίγο και με έτσουξε και λίγο δεν τα χάσα. Άρα λοιπόν τη διατριβή αυτή που έχεις κάνει, γιατί ο ίδιος άνθρωπος είσαι, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, 2 χρόνια και ξαναγεννάς. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο ως έγκυος ξανά μείνες έγκυος, τα θυμάσαι. Ξέρεις τα σωστά, ξέρεις και τα λάθη. Είναι διαφορετική η δεύτερη φορά, έχεις δίκιο. Σαν την πρώτη δεν συγκρίνεται καμία. Αφού και τώρα το βλέπω, νιώθω και λίγο tips για το δεύτερο μωρό. Πηγαίνουμε στο γιατρό, εντάξει γιατρέ, καλά το μωρό, καλά εντάξει πάμε, φύγαμε. Ενώ στο πρώτο, τι υπέρηχε, τι φωτογραφίες στην οικογένεια να στέλνει. Τις φωτογραφίες από τον υπέρηχο και αυτά και πώς θα το πούμε. Και τα... Τώρα τα έχεις λυμμένα αυτά. Έχεις και το πρώτο παιδί που μονοπολεί το χρόνο σου. Οπότε, και έχει πάρει ήδη μια διετία μόνη της τα πάντα. Αχ, σαν μοναχοπέδι μεγαλώνει. Πώς θα της αλλάξει αυτό, δεν ξέρω. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάτι εσείς. Θα μπουκάρει η επόμενη και θα μπει το χώρο της. Μην ανησυχείς καθόλου. Τα κουκλάκια, τα μωρά που τις παίρνουμε, τα ψεύτικα, τα παίρνει, τα πετάει από το καρότσι έτσι και βάζει μέσα σκύλους και πάει. Δεν θέλει καθόλου μωρά στο σπίτι του. Δεν ξέρει τι θέλει, γιατί είναι μωρό. Θα δούμε. Ό,τι και να ζήσετε στην πρώτη φορά που θα φέρετε το μωρό σπίτι. Σωστό. Γιατί έχω δει όλες τις αντιδράσεις, εννοείται, καταλαβαίνεις. Ναι, σωστά. Εσύ το έχεις περάσει πόσο, 3 φορές αυτό. 3 φορές, βέβαια. Ναι, βέβαια.
Ο μόνος που ήταν σταθερά ίδιος και τρεις φορές ήταν ο μεγάλος. Μπράβο του. Ο μόνος. Οριμότητα. Το ότι αργότερα του άλλαζε λίγο τα φώτα, εντάξει. Τα παίζε λίγο πιο έντονα, εντάξει. Αργότερα, αλλά σαν υποδοχή. Όχι, δεν τις ξεμαλιάσει και δεν τις πειράζει όταν είναι μικρά. Αλλά όταν αρχίζουν και έχουν προσωπικότητα και μεγαλώνουν, εκεί πάνω αρχίζει και να τις πειράζει, να τις αυτόνει. Είπαμε, καλό είναι. Φτιάχνει το δέσιμο. Αλλά σου λέω, κάθε παιδί έχει άλλη υποδοχή από το προηγούμενο παιδί. Σημαίνει πάντα ότι είναι το ίδιο. Άσχετα που στην πορεία όλα είναι τέλεια και θα δεις πως θα γίνουν αχώριστες, γιατί έχουν και πολύ μικρή διαφορά. Ναι. Είναι και στο ίδιο φύλλο. Το συζητάω. Μια χαρά. Ωραία τα ρύθμισε, Ηλιάνα μου, μέχρι στιγμής. Στο τρίτο θα δω. Τι τα ρύθμισα. Θα σε δω. Στο τρίτο. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Ούτε για αστείο, Ελένη μου. Αυτά δεν θέλω να τα ακούω τώρα. Κάτσε να βγει το δεύτερο. Κάπου σε διάβαζα να γράφεις για τα λάθη που κάνουμε εμείς οι μαμάδες. Ποια έχεις εντοπίσει λάθη ότι κάνουμε? Δηλαδή, τι στη συμπεριφορά μας ή στην καθημερινότητα? Όχι, λάθη. Καταρχήν το έγραψα με μια πολύ μεγάλη αφορμή που έγινε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Κάποια στιγμή σου είπα, το παιδί μάλλον έχει γαστρεντερίτιδα. Θυμάσαι που σου το είπα? Ναι. Μάλλον κόλλησε μωρέ το παιδί μου, γιατί χτες μου έκανε δύο ημετούς απάνω. Ναι. Εντάξει, η Ελιάνα μου, όλη η Ελλάδα έχει γαστρεντερίτιδα. Έλα που δεν ήτανε. Τι ήτανε? Η μανούλα του έδωσε γιαουρτάκι λιγμένο 7 μέρες. Έλα ρε Ελιάνα. 7 μέρες. Πώς το δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω δημόσια. Μην έρθει πρόνοια να μου πάρει το παιδί 7 μέρες λιγμένο το γιαούρτι. Την άλλη μέρα το είδα. Γιατί είναι αυτά τα γιαούρτια που είναι σαν αδερφάκια. Είναι δύο μαζί. Ναι. Και πάω την άλλη μέρα στο ψυγείο και βλέπω 7 μέρες λιγμένο το γιαούρτι. Και το είχα δώσει την προηγούμενη στο παιδάκι μου που ξύπνησε μέσα το βράδυ και είχε κάνει όλο το κρεβάτι του μαντάρα. Το κακόμοιρο. Αλλά ξέρεις τι συνειδητοποίησα, επειδή άρχισα να το λέω στις φίλες μου και αισθανόμουν φοβερές τύψεις. Το έλεγα και εδώ πέρα, το μοιράστηκα με κόσμο. Μου λέγανε όλοι, καλά, αυτό λες εσύ. Εγώ είχα κάνει το άλλο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε γεννημένες. Είμαστε γεννημένες μανάδες, αλλά μέχρι να έρθει η μητρότητα δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε ρυθμισμένες, δεν είμαστε ρομπότ. Κάνουμε λάθη, τι να κάνεις. Το τι μου είπανε. Καταρχήν, άτομα που τα ξέρεις εδώ μέσα και δεν το βάζει το μυαλό σου, Ελένη, το τι μου είπανε. Αλήθεια, τι δηλαδή? Τι τους έχουν φύγει τα μωρά από τα καρεκλάκια, δεν τα έχουν δέσει καλά. Μη μου τα λες, ήταν πάντα οι αγωνίες μου αυτά με τα πεσήματα. Και προσέχεις, λες το δέσα, ας πούμε, η άλλη το είχε δέσει καλά το μωρό στο καρεκλάκι, αλλά είχε ξεχάσει να δέσει το καρεκλάκι στο αυτοκίνητο. Οπότε γίνεται το φρενάρισμα, πάρ' τον μπροστά το μωρό μαζί με την καρέκλα. Μη μου λες τίποτα, μη μου λες, δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν μπορώ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει φοβίες. Πώς? Με το μωρό αυτή του. Ήταν η φοβία σου, να σου πω κι άλλες. Τι, για πες. Η άλλη άφησε ανοιχτό το σιρτάρι και πήρε το χασαπομάχαιρο και πήγαινε μα με το χασαπομάχαιρο στη μάνα του, το καϊκόμηρο. Τύπου στην ηλικία τώρα, τη Σαβέλα, Μαρίνα, τέτοιε ηλικίε, επικίνδυνε. Εμένα ξέρει τι μου έκανε σήμερα το πρωί. Μπαίνω να κάνω το στην είχα αγκαλιά. Την είχα μέσα στο δωμάτιό μου, που τη αρέσει να κόβει βόλτες πάρα πολύ. Και λέω, εντάξει, μωρέ, τη αρέσει πάρα πολύ στο μπάνιο μου, παρότι είναι πάρα πολύ μικρή, σαν τη δικιά σου, ούτε 2 χρονών. Τρελαίνεται, δηλαδή απορώ πάρα πολύ με αυτά. Τη αρέσουν πάρα πολύ τα κραγιόν μου. Εγώ ξέρει τώρα ότι έχω κουτιά ολόκληρα με πολλά κραγιόν μέσα. Γιατί άραγε. Σόπα. Έχω γιατί... 3 κορίτσια. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή δεν βλέπουν, δεν αντιγράφουν τα μωρά. Όταν βλέπουν τη μαμά που έχει τα 10 μου, τα κραγιόν. Δεν θυμάμαι τα άλλα 2 μου κορίτσια να είναι 1,5 προς 2 και να τρελαίνονται. Εάν σου πω ότι παίρνει τα κραγιόν όπου βρει που δεν βλύψει, γιατί εγώ στο σπίτι μου δεν έχω, μόνο στο μπάνιο μου. Γιατί δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ μόνο εδώ μέσα στη δουλειά είμαι με τα κραγιόν μου. Λοιπόν, παίρνει το βούτυρο κακάο που το έχω δίπλα στο κομμωδίνο μου. Γιατί εμένα, επειδή κάνετε χίλια μου, πάντα έχω μαλακτικά για τα χίλια. Ειδικά μόλις ξεβάφω. Με τραβάνε όλα. Το πρόσωπο, τα χίλια, όλα. Ναι. Και τα ανοίγει. Αυτό είναι το σύνθημα. Τι κάνει έτσι και το βάζει. Α, και να σου πω και τη συνέχεια, που είναι άσπρο το βούτυρο κακάο. Βάζει και στο μάγουλο. Πες μου, πού το έχει δει. Εγώ δεν βάφω με σπίτι μου, σορκίζομαι. Χρησιμοποιεί το ίδιο προϊόν για να κάνει και οικονομία. Πρακτική τιμή. Το κάναμε παλιά. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, επειδή η μάνα μου, όπως σου είχα ξαναπεί, μεγάλωσε μια μάνα που μόνο ένα κραγιόν ήξερε. Δεν έβαζε άλλα. Και τώρα δεν ξέρει να βάλει κάποια. Δεν ενδιαφέρει. Το κραγιόν έβαζε τα χίλια και μετά εγώ όταν άρχισα να μεγαλώνω και να γίνομαι 12, ας πούμε. Την κυνήγα γιατί τη έβαζα και λίγο στα μάγουλα γιατί ήταν χλωμή. Εγώ όμως ούτε είχα δει ποτέ τη μαμά μου, αλλά ήμουν και 12 χρονών όταν τη τα έκανα αυτά. Η κόρη μου που δεν είναι 2 και ανοίγει το κραγιόν και βάζει και στο μάγουλο που δεν είναι κραγιόν και βγαίνω από την τουζιέρα. Λέω, τι θα κάνει μέσα σε ένα κλειστό μπάνιο. Είμαι, πόσο θα κάνω, πόση ώρα θα κάνω. Αυτό μου είχε βάψει το καλοριφέρ με καφέ κραγιόν. Μου είχε βάψει το πα. Πότε πρόλαβε, σε 5 λεπτά, τα έβαψε όλα. Και είχε βάλει και γύρω-γύρω από τα χέρια τη μέχρι τη μύτη τη. Παντού. Σε 5 λεπτά το έκανε σήμερα το πρωί. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Φανταστική. Δεν είναι δυνατόν. Φανταστική. Δηλαδή, λέω στα 5 τι θα κάνει, θα βάζει eyeliner. Και τι να κάνει, πε μου, τι να κάνει, να κλειδώσει και τα καλλιτικά. Δηλαδή, κλειδώνουμε τα χασαπομάχαιρα, κλειδώνουμε τα φάρμακα, κλειδώνουμε τι χλωρίνε. Τι άλλο να κλειδώσουμε για να μην πάει το παιδί να το
πάρει. Πες δεν μου, ξέρω, αλλά να σμιγούμε άλλες φοβίες, γιατί πραγματικά όλα αυτά μπορούν να συμβούν και συμβαίνουν. Και δεν μπορώ να σου πω ότι μετά από τη δημοσίευση, γιατί αυτό δημοσιεύτηκε στο blog μου, στο Miss Bloom, που γράφω κάθε εβδομάδα τις περιπέτειές μου στον κόσμο της μητρότητας. Έτσι, που είναι όλα τα ευτράπελα. Μετά που δημοσιεύτηκε, που αρχίσαν να μου γράφουν η κάθε μία κοπέλα τα δικά της για να νιώσω καλύτερα και να μου γράφουν: Ελιάνα, έχουμε δώσει καυτό γάλα με καυτό νερό στο μωρό, πήδηξε μέχρι το ταβάνι. Η άλλη μου έγραψε: Κακομοίρα, δεν θέλω να το πω δημόσια, μου λέει, γιατί ντρέπομαι. Έπλυνα, μου λέει, έλουσα το παιδί με το σκύλου το σαμπουάν. Και μου έκανε και χιούμορ, μου λέει: Είναι 8 χρονών, δεν έχει πιάσει ψήρες ποτέ. Εντάξει, είναι υπέροχα. Τι να κάνουμε, είναι τα λάθη που όλες κάνουμε. Δεν πειράζει, αυτά να είναι μόνο παιδιά, να μην κινδυνεύουν τα μωρά, δεν κινδυνεύουν. Είπαμε. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε να δούμε ένα θέμα αφού μιλάμε για αυτά. Γιατί θέλω να σας πω σε λίγο τι έχουμε σήμερα. Γιατί θέλω και τις δικές σας ερωτήσεις και θέλω βοήθεια πάνω σε αυτό που θα συζητήσουμε. Θα σας πω. Να πούμε λίγο και να δούμε τι έχει να μας πει βεβαίως και ειδικός. Τι κάνουμε σε ένα θέμα που εσύ δεν το έχεις αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν αποκλείει να αντιμετωπίσει το επόμενο παιδί σου. Τι? Όταν το παιδί δεν τρώει εύκολα. Α, ναι. Θυμάμαι τη μάνα μου να μου λέει τι έχω περάσει με σένα. Δεν σου εύχομαι να αποκτήσεις ένα παιδί σαν και σένα που δεν έτρωγες τίποτα με κανέναν τρόπο.